46 είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, το θήτα κεφάλαιο και το 39 εδάφιο. 9 κεφάλαιο, 39 εδάφιο, σελίδα 946 από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον. Και είπε ο Ιησούς, εγώ διακρίσιν ήλθον εις τον κόσμο τούτον, δια να βλέπωσι οι μη βλέποντες και να γίνωσι τυφλοί οι βλέποντες. Και οίκουσαν ταύτα όσοι εκ των Φαρισαίων ήσαν με ταυτού και είπαν προς αυτόν, μήπως και εμείς είμεθα τυφλοί. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, αν είστε τυφλοί, δεν θέλετε έχει αμαρτίαν. Τώρα όμως λέγεται ότι βλέπομεν, η αμαρτία σας λοιπόν μένει. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ώστις δεν εισέρχεται δια της θύρας, εις την αυλήν των προβάτων αλλά αναβαίνει, αλλά χώθεν εκείνος την εκλέπτης και ληστής. Ώστις όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ποιμήν των προβάτων εις τούτον, ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα την φωνήν αυτού ακούσει και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν εκβάλλει τα εαυτού πρόβατα υπάγει έμπροσθεν αυτόν και τα πρόβατα ακολουθούσιν αυτόν διότι γνωρίζουσιν τη φωνήν αυτού. Ξένον όμως δεν θέλουσι ακολουθήσει αλλά θέλουσιν φύγει από αυτού διότι δεν γνωρίζουσιν τη φωνή των ξένων. Ταύτην την παραβολήν είπαν προς αυτούς ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν εννόησαν τι ήσαν ταύτα τα οποία ελάλη προς αυτούς. Είπε λοιπόν πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντως όσοι ήλθον πρώε μου κλέπτε είναι και ληστέ, αλλά δεν ακούσαν αυτούς τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα. Διεμού αν της εισέλθει θέλει σωθεί και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει βρει βοσκήν. Ο κλέπτης δεν έρχεται ημί, δια να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον, δια να έχω συν ζωήν και να έχω συν αυτήν εν αυθονίαν. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο δε μισθωτός και μειών ποιμήν του οποίου δεν είναι τα πρόβατα ειδικά του, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, διότι είναι μισθωτός και δεν μέλει αυτόν περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό τον αιμόν καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης και εκείνα πρέπει να συνάξω και θέλω συνακούς την φωνή μου και θέλει γίνει μία ποιμή και εις ποιμήν. Δια τούτο ο πατήρ μου με αγαπά διότι εγώ βάλω την ψυχή μου δια να λάβω αυτήν πάλιν. Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού αλλά εγώ βάλω αυτήν απ' εμ' αυτού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσίαν έχω πάλιν να λάβω αυτήν. Ταύτην την εντολήν έλαβον παρά του πατρός μου. Σχίσμα λοιπόν έγινε πάλιν μεταξύ των Ιουδαίων δια τους λόγους τούτους και έλεγον πολλοί εξ αυτών δαιμόνιον έχει και είναι μενόμενος τι ακούετε αυτόν. Άλλοι έλεγαν ότι οι λόγοι δεν είναι δαιμονιζομένου, μήπως δύνατε δαιμόνιον να ανοίγει ο φθαλμός τυφλών. Έγιναν δε τα εγγένεια Ιερουσαλήμης και το χειμών και ο Ιησούς περιεπάτη εν το ιερό εν τη στοά του Σολομώντος. Περιεκύκλωσαν λοιπόν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγαν προς αυτόν έως πότε κρατήσεν αμφιβολία την ψυχή ημών, εάν σε είσαι ο Χριστός υπέ προς ημάς παρησία. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, σας είπων και δεν πιστεύετε. Τα έργα τα οποία εγώ κάνω είναι το όνομα του πατρός μου ταύτα μαρτυρούσιν περί εμού. Αλλά εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε εκ των προβάτων των εμών. Καθώς σας είπων, τα πρόβατα τα εμά ακούσιν τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσιν και εγώ δίδω εις αυτά ζωή αιώνιον και δεν θέλουσιν απολεστεί εις τον αιώνα και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ο πατήρ μου ως της μη έδωκεν αυτά είναι μεγαλύτερος πάντων και ουδείς δύναται να αρπάσει εκ της χειρός του πατρός μου. Εγώ και ο πατήρ εν ημεθά. Αμήν. Το πρώτο λοιπόν ζήτημα είναι ο άνθρωπος να επιλέξει να έχει ποιμένα τον Κύριο. Το επόμενο όμως και το πιο σημαντικό για μας τους ανθρώπους είναι να είμαστε πρόβατα του Κυρίου, όχι να νομίζουμε, όχι να πιστεύουμε, όχι να ελπίζουμε,
ότι είμαστε πρόβατα του Κυρίου, αληθινά πρόβατα του Θεού. Γιατί αν έχουμε την αίσθηση, την πίστη, αν έχουμε τη γνώμη ότι είμαστε πρόβατα του Κυρίου, αλλά δεν είμαστε, τότε και να ζητάμε ποιμένα καλό, ο ποιμένας ο καλός βόσκει μόνο πρόβατα. Άρα, ναι, θέλω ο Κύριος να είναι ο ποιμήν μου, αλλά πρέπει να βεβαιωθώ και να είμαι πάντοτε βέβαιος ότι είμαι πρόβατο του Θεού και δεν νομίζω, αλλά είμαι αληθινά πρόβατο του Θεού. Ο Κύριος έκανε ένα θαύμα εκπληκτικό. Θεράπευσε έναν εκγενετής τυφλών. Και οι Ιουδαίοι που ήταν λαός Θεού, που είχαν τον νόμο του Θεού, που τους είχε αγορασμένους ο Θεός από τα έθνη, είπαν αυτός είναι αμαρτωλός. Σε ποιον? Σε αυτόν τον εκγενετής τυφλών, τον οποίον θεράπευσε και απεκατέστησε την όρασή του ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν πρόβατο του Κυρίου, ήρθε αντιμέτωπος με τους θεολόγους της εποχής, με τους θρησκευόμενους, οι οποίοι προσπαθούσαν να τον πείσουν ότι είναι αμαρτωλός αυτός που τον θεράπευσε. Αλλά τα επιχειρήματά του, η εμπειρία του ήταν καταλυτική, απόλυτη. Εσείς λέτε ότι αυτός είναι αμαρτωλός, εμείς όμως ξέρουμε ότι ο Θεός αμαρτωλούς δεν ακούει. Αλλά μόνο εάν κάποιος είναι θεοσεβής και κάνει το θέλημα αυτού, αυτόν ακούει. Και εκ του αιώνος δεν ακούστηκε ότι άνοιξε κάποιος οφθαλμούς γεγεννημένου τυφλού. Ακούστε επιχειρήματα, σοφία, αποκάλυψη. Εάν ούτως δένει το παρά το Θεού, δεν είναι δύνατο να κάνει δεν. Μήπως δύναται δαιμόνιον να ανοίγει οφθαλμούς τυφλών? Αυτοί άκουσαν, είδαν και σκληρύνθηκαν ακόμη πιο πολύ. Πιστεύουν ακράδαντα ότι είναι λαός του Θεού. Πιστεύουν ακράδαντα ότι έρχεται ο Μεσσίας και τον περίμεναν. Αλλά επειδή δεν ήταν πρόβατα, αλλά νόμιζαν ότι ήταν πρόβατα του Θεού, γιατί διάβαζαν στη συναγωγή τους και πίστευαν «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός» και με τα πάσης βεβαιότητος θεωρώ ότι διαβάζοντας αυτό το ψαλμό πάντοτε θα προσεύχονταν και θα ζητούσαν από το Θεό να είναι αυτός ο ποιμένας τους, όπως κάνουμε και εμείς σήμερα. Αλλά ο Κύριος είναι ο ποιμένας, αλλά αυτοί δεν ήσαν πρόβατα. Φοβερό, δεν είναι, αδερφοί? Γι' αυτό ξέρετε τι λέγει ο Χριστός. Δύο θα είναι σε μια κλίνη. Το πρόβατο παραλαμβάνεται, το μη πρόβατο αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό και θα εργάζονται. Το πρόβατο παραλαμβάνεται, το μη πρόβατο αφήνεται. Πόσο σημαντικό είναι να είμαι βέβαιος ότι είμαι, ότι με αναγνωρίζει ο Θεός ότι είμαι πρόβατο της βοσκής του. Και δεν κάνω λάθος.
Γιατί πολλοί όταν θα κλείσει η πόρτα θα φωνάζουνε «Κύριε, Κύριε, άνοιξε ο νησί μας. Ήμασταν πρόβατα της βοσκής σου. Εφάγομεν εμπροστέ σου, επίωμεν εμπροστέ σου, στις πλατείες μας μας εδίδαξες. Εν το όνοματι σου κάμναμε θαύματα πολλά. Ξεβάλαμε δαιμόνια, προφητεύσαμε. Ήμασταν πρόβατα της βοσκής σου». Και ο Κύριος θα τους απαντήσει: «Φύγετε από μου, ποτέ δεν ήσασταν πρόβατα της βοσκής μου, γιατί είσαστε οι εργαζόμενοι την ανομία». 10 ήταν οι Παρθένες. Οι 5 ήταν πρόβατα της βοσκής του Θεού. Οι 5 δεν ήσαν. Νόμιζαν ότι ήσαν. Και βγήκαν έξω να προϋπαντήσουν και να περιμένουν τον Κύριο να έρθει να τις παραλάβει, να τις βάλει μέσα για να γιορτάσουν το γάμο μαζί όλοι. Αλλά όταν ήλθε ο Κύριος, αυτές έτρεχαν να βρούνε λάδι για να ανάψουν τις λαμπάδες τους, γιατί δεν ήσαν πρόβατα του Κυρίου. Μαζί ξεκίνησε ο Δημάς, ο Τιμόθεος, ακόμη και ο Παύλος. Ο Δημάς νόμιζε, αλλά δεν ήταν, γι' αυτό και παρεσύρθη η αγαπή σας στον παρόντα κόσμο και έφυγε. Που σημαίνει, αδερφοί αγαπητοί, ότι είναι αλήθεια ο λόγος του Θεού. Η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο και πρέπει να δοκιμάζουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και να αποδεικνύεται έμπρακτα στη ζωή μας ότι όχι μόνο πιστεύουμε ότι είμαστε, αλλά μας αναγνωρίζει ο Θεός ότι είμαστε πρόβατα της βοσκής Του. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός προσπαθεί να αποκαλύψει στους ανθρώπους αυτούς τους Ιουδαίους ότι τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου, τα γνωρίζω και με γνωρίζουνε. Τα πρόβατα τα δικά μου δεν ήταν δικά μου, ο πατέρας μου τα έδωσε. Αλλά ό,τι είναι του πατέρα μου είναι και δικά μου, γιατί εγώ και ο πατέρας μου είμαστε ένα. Προσπαθεί. Τους λέει ότι ήρθα για κρίση, για να κάνω αυτούς που ξέρουν ότι δεν βλέπουν να δούνε, και αυτούς που νομίζουν ότι βλέπουν να μην βλέπουν ποτέ. Δεν ξέρω, αδερφοί αγαπητοί, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θέλει ο Θεός να κάνουμε, να εξετάζουμε τον εαυτό μας πάντοτε, στεκόμενοι μπροστά στον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού, και να διακρίνουμε. Γιατί ένα τέτοιο λάθος είναι φοβερό, τρομακτικό. Έχει συνέπειες αιώνιες, συνέπειες απώλειας. Να προσεύχομαι, ακόμη και να προφητεύω, ακόμη και να κηρύττω, ακόμη και να υπηρετώ, ακόμη και να πληρώνουμε με Πνεύμα Άγιο, και να μην είμαι πρόβατο της βοσκής του Κυρίου, και να αρχίζω να στερούμε. Να το πρώτο σημείο. Να κουράζομαι και να μην με ξεκουράζει ο Θεός. Να χάνω το δρόμο μου και να μην ξέρω πού να πάω. Να πάω βορρά, να πάω νότο, να πάω ώρα. Πού να πάω. Και να μην έρχεται ο Κύριος να με οδηγεί μέσα από τα μονοπάτια της δικαιοσύνης Του. Οι εχθροί μου να κάθονται απέναντί μου και να γελάνε και εγώ να τρέμω.
γιατί δεν έχω κατανοήσει ότι δεν είμαι πρόβατο της βοσκής του Κυρίου, ώστε να μετανοήσω, να επιστρέψω προς Αυτόν και να κάνει επέμβαση ο Θεός στη ζωή μου και πάλι από την αρχή. Και πάλι από την αρχή. Δεν εξετάζω καθόλου τις επιθυμίες της σάρκας μου αν είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού. Τις επιθυμίες των οφθαλμών μου, την καρδιά μου, αν είναι απαλή και τρυφερή ή έχει σκληρύνει και δεν αντέχει την αγάπη του Θεού μέσα της. Δεν χωράει η αγάπη του Θεού μέσα της. Ή το πνεύμα μου έχει φουσκώσει. Και βλέπω σε όλους λάθη τον τέλειο άνθρωπο στον εαυτό μου. Συγχωρέστε με να το ξαναπώ αυτό. Βλέπει το μυαλό μου την τελειότητα μόνο στον εαυτό μου και τα άπειρα λάθη σε όλους τους άλλους. Και δεν έχω καταλάβει ότι έχασα την ιδιότητα του προβάτου. Μπορεί να την είχα, αλλά την έχασα. Γι' αυτό και ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, φέρνει τη συνέχεια που είναι περιγεγραμμένη στο Λόγο Του. Θα κουράζεσαι και δεν θα βρίσκεις ανάπαυση πουθενά. Αυτό είναι καμπανάκι, αλάρμ. Δεν θα βρίσκει ανάπαυση ψυχή σου. Θα διψάς και δεν θα ξεδιψάει η ψυχή σου. Θα είσαι σε αδιέξοδα, δεν θα ξέρεις τι να κάνεις, πού να πας. Και δεν θα υπάρχει διοίκηση Πνεύματος Αγίου και θα παίρνεις μόνο σου αποφάσεις. Μόνη σου αποφάσεις. Και όποια απόφαση και να παίρνεις, δεν θα σου βγαίνει. Θα ονειρεύεσαι πράγματα τα οποία ποτέ δεν θα γίνονται πραγματικότητα. Θα ελπίζεις και θα απογοητεύεσαι. Δεν είναι κακός ο Θεός, αλλά θέλει να σου δείξει, να μου δείξει, να μας δείξει ότι κάτι δεν πάει καλά με την προβατική σου ιδιότητα, με το χαρακτήρα του προβάτου. Δεν είσαι πια ή δεν θα είσαι σε λίγο πια πρόβατο της βοσκής του Θεού. Γι' αυτό και δεν θα κατοικήσεις μακρότητα ημερών στον οίκον του Θεού. Δεν θα μπορείς, γιατί δεν θα σ' ακολουθείς την πορεία που εσύ εξέλεξες, η χάρη του Θεού και το έλεος του Θεού. Και δεν θα καταλαβαίνεις γιατί. Και θα κοιτάς δεξιά αριστερά να βρεις την αιτία των πραγμάτων. Και τόσο πιο πολύ η σάρκα σου θα ξεσηκώνεται και τόσο πιο πολύ η καρδιά σου θα πικραίνεται και τόσο πιο πολύ το πνεύμα σου θα θυμώνει. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδερφοί αγαπητοί, να στρέψουμε με προσοχή στο Λόγο του Θεού. Είναι ανάγκη όποια στιγμή της ζωής μας και αν βρισκόμαστε, σε όποιο σταυροδρόμι της ζωής μας και αν βρισκόμαστε, σε ό,τι και αν συμβαίνει. Ο Λόγος του Θεού λέει, πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και τις καλές και τις κακές θα σε ακολουθεί η χάρις και το έλεος του Θεού. Είναι ανάγκη να επιμείνουμε, να εγκύψουμε με προσοχή στον τέλειο νόμο της ελευθερίας για να διακρίνουμε όχι πως βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας, αλλά πως μας βλέπει ο Θεός ότι είμαστε. Γιατί όπου υπάρχει
Η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, δηλαδή το φρόνημα του κόσμου, σε αυτόν δεν υπάρχει αγάπη του Θεού. Είναι τελειωμένη υπόθεση. Εάν η καρδιά σου επιθυμεί άλλα πράγματα, όχι αμαρτία, δεν είναι απαραίτητο να επιθυμείς αμαρτία, αλλά όχι τα στρίβους του της δικαιοσύνης του Χριστού, την ανάπαυση που μόνο ο καλός ο ποιμένας μπορεί να σου δώσει. Εάν δεν κάνεις καλή διάγνωση, όχι των άλλων, γιατί αυτή είναι η μεγάλη παγίδα που βάζει ο διάβολος στα παιδιά του Θεού, να στρέφουν με προσοχή το μάτι τους και να διακρίνουν τα λάθη των άλλων και να ξεχνάνε ότι είναι και αυτοί άνθρωποι που η ψυχή τους βρίσκεται στο κίνδυνο. Να κρίνουν και να κατακρίνουν και να μην μπορούν να συγχωρήσουν και να μην μπορούν να δικαιολογήσουν. Λες και είναι ο Θεός. Που όμως ο Θεός όλους μας δικαιολογεί. Για σκέψου. Να με δικαιολογεί ο Θεός εμένα στο λάθος μου και εσύ να μην μπορείς να με δικαιολογήσεις. Να μου συγχωρεί ο Θεός την αμαρτία μου και εσύ να μην μπορείς να τη συγχωρήσεις. Γιατί? Γιατί δεν είσαι πρόβατο της βοσκής του Κυρίου. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έρχεται να βάλει σε τάξη τις σκέψεις μας, την πίστη μας. Να βάλει σε τάξη την αυτογνωσία μας, λέγοντας «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός». Ο ποιμήν ο καλός την ψυχή να αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Και ο Παύλος λέει «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Και ο Χριστός λέει «Την ψυχή μου τη βάζω υπέρ των προβάτων». Και εμείς τι βάζουμε υπέρ των προβάτων? Κρίση, κατάκριση, θυμό, φθόνο. Και τώρα έρχεται η απόδειξη του αν είμαι, αν είσαι πρόβατο του Κυρίου, που είναι πια απολύτως αντιληπτό σε όλους μας πόσο σημαντικό είναι. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό των αιμών. Γνωρίζω τα δικά μου, τα αναγνωρίζω. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Σε αναγνωρίζει εσένα ο Θεός, ο Χριστός, ότι είσαι το πρόβατό του? Αναγνωρίζω τα δικά μου, αλλά και αυτά με αναγνωρίζουνε. Και αυτά με ξέρουνε. Και πώς φαίνεται ότι με ξέρουνε? Και με ξέρουνε όπως ακριβώς ο Πατέρας γνωρίζει εμένα και εγώ γνωρίζω Αυτόν. Γιατί πρώτος σαμνός του Θεού είναι ο Χριστός. Και όπως με αναγνωρίζει ο Πατέρας λέγοντας «Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός», ούτω έτσι αναγνωρίζω και εγώ τον Πατέρα ότι είναι ο ουράνιος Θεός. Οι Ιουδαίοι τι είπανε εις απάντησιν τούτου? Πες μας εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, ο Μεσσίας, γιατί δεν μιλάς με παρησία, μας έχεις μπερδέψει. Και ο Κύριος είπε «Σας είπα, αλλά δεν πιστεύετε. Τα έργα τα οποία εγώ κάμνω εν το ονόματι του Πατρός μου, αυτά βεβαιώνουν ότι είμαι ο Υιός του Θεού. Το δέντρο φαίνεται από τον καρπό. Ο χριστιανός φαίνεται από τα έργα του, τα έργα της πίστης, το κόπο της αγάπης και την υπομονή της ελπίδας.
αυτά μαρτύρουν για μένα, αλλά εσείς δεν με πιστεύετε. Ακούστε με λοιπόν. Δεν με πιστεύετε γιατί εσείς δεν είστε εκ των προβάτων μου. Τα δικά μου πρόβατα ένα χαρακτηριστικό έχουν. Ακούνε τη φωνή μου και την καταλαβαίνουνε. Ακούνε το λόγο μου και τον αποδέχονται. Εγώ τα γνωρίζω γιατί αυτά με ακολουθούνε. Και όπου είμαι εγώ, εκείνο υπηρέτησε ο εμός. Το χαρακτηριστικό λοιπόν σημείο που βεβαιώνει τον άνθρωπο ότι είναι ποιμήν των προβάτων είναι ότι ακούμε τη φωνή του, μας ελέγχει, μας ενισχύει, μας παρηγορεί, μας βοηθάει και εμείς τον ακολουθούμε σε κάθε περίπτωση. Ακολουθούμε τον Χριστό. Δεν είμαστε χαμένοι, ξέρουμε ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε, να περπατήσουμε, ξέρουμε. Ξέρουμε ακριβώς, δεν είμαστε σε αδιέξοδο. Δεν είμαστε σε αμφιβολία, σε δισταγμό, ξέρουμε. Ξέρουμε την αδυναμία μας, ναι. Αλλά ξέρουμε ποιος είναι ο Λόγος του Θεού. Ξέρουμε ποιος είναι ο Χριστός και ξέρουμε να τον ακολουθήσουμε. Και μόνο στα πρόβατα τα δικά μου, λέει ο Χριστός, δίνω ζωή εδώ στη γη και αυτή είναι αυθονία και δίνω ζωή αιώνιο και είναι σε ασφάλεια. Κανείς δεν μπορεί να πάρει από τα χέρια μου τα πρόβατά μου και επειδή είναι πατέρας μου πολύ μεγαλύτερος, κανένας δεν μπορεί να πάρει από τα χέρια του τα πρόβατά του. Ερμηνεύει δηλαδή ο Χριστός. Τα πρόβατα είναι του πατέρα μου και τα δώσε σε μένα να τα ποιμένω. Γι' αυτό βάζω την ψυχή μου υπό των προβάτων. Θυσιάζομαι. Γιατί τα αγαπάω, γιατί είναι δικά μου. Είναι λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, απόλυτη ανάγκη. Μα απόλυτη ανάγκη. Να εξετάσουμε τον εαυτό μας σήμερα. Απόλυτη ανάγκη. Το πρώτο χαρακτηριστικό, σημαντικότατο, είναι η φωνή του Χριστού. Και η φωνή του Χριστού είναι γλυκιά. Είναι γεμάτη από αγάπη. Είναι γεμάτη από συγχωρητικότατα. Γεμάτη από υπομονή, γλυκύτητα, καλοσύνη, φροντίδα. Είναι γεμάτη από την παρουσία του Θεού. Πώς σου μιλάει ο Θεός και πώς ανταποκρίνεσαι εσύ στη φωνή του Θεού. Με θυμό. Δεν είναι έτσι ο καλός ο ποιμένας. Με αγριάδα. Με αμηχανία. Με φόβο. Δεν είναι έτσι η φωνή του Κυρίου. Πολύ εύκολα λοιπόν εγώ μπορώ να διακρίνω την καρδιά μου μόνο και μόνο από αυτό. Μόνο και μόνο από αυτό. Είμαι, έχω το χαρακτήρα του αμνού του Θεού. Του μοιάζω καθόλου. Έτσι όπως θα μίλαγε μιλάω. Έτσι πως θα συγχωρούσε συγχωρώ. Έτσι πως θα αγαπούσε αγαπάω. Έτσι όπως υπηρετούσε υπηρετώ. Να πω σήμερα, Κύριε, πω, δεν είμαι πρόβατο της βοσκής σου. Χάνομαι, συγχώρεσέ με. Πολύ εύκολα μπορώ να το πω. Λίγο να σκεφτώ την τελευταία εβδομάδα της ζωής μου, τίποτα άλλο.
την τελευταία μέρα της ζωής μου, τίποτα άλλο. Και να το πω και πιο απλά, πως το λέει ο Λόγος του Θεού. Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σέμνα, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, εάν υπάρχει αρετή, εάν υπάρχει έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Τόσο εύκολα μπορεί να καταλάβω εάν είμαι πρόβατο ή νομίζω ότι είμαι πρόβατο, από αυτά που συλλογίζομαι. Συλλογίζομαι τον έπαινο και την αρετή, ή συλλογίζομαι την αποστασία, την πτώση, τα χάλια του αδερφού μου? Τι συλλογίζομαι? Συλλογίζομαι και συγχωρώ, ή συλλογίζομαι και θυμώνω? Τι συλλογίζομαι? Και το τι συλλογίζεται, σε αδερφέ, το ξέρεις μόνο εσύ και ο Χριστός. Το τι συλλογίζομαι, αδελφοί μου, μόνο εγώ και ο Χριστός το ξέρει. Και μας πιάνουν οι σκέψεις, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά γι' αυτό έρχεται ο Θεός και μας λέει: τώρα που σε πιάνουν οι σκέψεις και φουντώνει η καρδιά σου και θυμώνεις, θυμήσου. Πρέπει να καταδικάσεις αυτές τις σκέψεις σου, γιατί κινδυνεύεις να βγεις από το στρατόπεδο των προβάτων, από τη μάντρα των προβάτων, και να βρεθείς έξω. Έξω. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι η θύρα των προβάτων, και μόνο με το χαρακτήρα του Χριστού θα μπεις μες στην αυλή. Αλλά χώθεν, αν προσπαθήσεις να μπεις, δηλαδή με την αυστηρότητά σου, με την αγριάδα σου, με ό,τι μπορείς να φανταστείς εν δικαιοσύνη ανθρώπου, είσαι κλέφτης και ληστής. Ούτε είσαι, ούτε μοιάζεις με τον καλό τον ποιμένα. Πόσο εύκολα μπορώ να φύγω σήμερα και να ξέρω είμαι ή δεν είμαι. Και πόσο εύκολα μπορώ σήμερα να μετανοήσω και να είμαι βέβαιος ότι είμαι πρόβατο της βοσκής του Κυρίου. Πόσο εύκολα. Πόσο εύκολα μπορώ να αλλάξω όλη μου τη ζωή. Πόσο εύκολα να πάψει να υπάρχει στέρησης, αγάπης, ελπίδας, πίστης, παρηγοριάς, ενίσχυσης, ανάπαυσης. Να μη στερούμε ουδενός αγαθού. Πόσο εύκολα. Πόσο εύκολα. Πόσο εύκολα μπορώ να γίνω όχι μόνο πρόβατο του Κυρίου, αλλά το αγαπημένο πρόβατο του Κυρίου. Όταν στέκομαι δίπλα στην κλίτσα του συνέχεια, δίπλα στο λόγο του. Δίπλα στο λόγο του. Και τραυματισμένο να με, θα με θεραπεύσει. Και κουρασμένος να με, θα με ξεκουράσει. Και φοβισμένος να με, θα μου δώσει δύναμη. Πόσο εύκολα. Αδελφοί αγαπητοί, το πιο εύκολο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά ακούγοντας τη φωνή του Κυρίου και ακολουθώντας τον. Και τότε αυτός, λέγει η Γραφή, θα με βάζει και θα με βγάζει από τη μάντρα. Γιατί? Για να με οδηγήσει. Αλλά αυτός θα πηγαίνει μπροστά. Αυτός θα καθαρίζει το δρόμο μου. Και θα με επιστρέφει και θα με αναπαύει. Δηλαδή όλη η ζωή μου στα χέρια του, γιατί του ανήκω. Αμήν αδερφοί. Του ανήκω. Αλλά όχι κατά φαντασίαν, με τη βεβαιότητα και τη σφραγίδα, με τη βεβαιότητα του Λόγου του Θεού και τη σφραγίδα του Πνεύματος του Αγίου. Είμαι πρόβατο της βοσκής σου, Κύριε. Αδύναμο, ταλαιπωρημένο, αλλά είμαι πρόβατο. Δεν θέλω να είμαι δυνατός και ισχυρός, αλλά να είμαι κατσίκι.
πρόβατο, για να είναι η ζωή μου σε ασφάλεια, σε παντοτινή ασφάλεια, και να απολαμβάνω τη ζωή του Χριστού εν αυθονία εδώ, αλλά και τη ζωή την αιώνιο εκεί πάνω. Μπορώ να πω, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Αλλά πρέπει και να πω, εγώ είμαι πρόβατο του Κυρίου, βόηθα με Χριστέ μου να παραμείνω. Βόηθα με Χριστέ μου να περπατάω στα ίχνη σου, να σ' ακολουθώ. Γιατί αδελφοί αγαπητοί, οι συνέπειες είναι φοβερές. Τίποτα δεν πάει καλά όταν χαθεί η αγάπη του Θεού Πατρός. Όταν πάψεις να είσαι πρόβατο του Θεού, τίποτα δεν θα πηγαίνει καλά. Η σχέση σου με τη γυναίκα σου θα χαλάει. Η σχέση σου με τα παιδιά σου θα είναι ανύπαρκτη. Η σχέση σου με τα αδέλφια σου θα είναι απομακρυσμένη. Η σχέση σου με το Θεό θα είναι σβησμένη. Τίποτα δεν πηγαίνει καλά και δεν θα υπάρχει διόρθωση. Όταν όμως σήμερα κατανοήσω, και δεν πιστεύω αδελφοί αγαπητοί ότι κανένας από εμάς σήμερα είναι που δεν είναι δυνατόν να κατανοήσει, παρά μόνο οι Ιουδαίοι που δεν ήσαν πρόβατα της βοσκής του. Δεν καταλαβαίνετε τα λόγια μου, γιατί δεν είσαστε πρόβατα της βοσκής μου. Εμείς όμως καταλαβαίνουμε, είμαστε πρόβατα της βοσκής του, αλλά πρέπει και να παραμείνουμε. Πολύ εύκολα λοιπόν καταλαβαίνουμε. Διαπιστώνουμε αν είμαστε πρόβατα της βοσκής του και πόσο κοντά στο Χριστό είμαστε. Μόνο και μόνο, και όχι μόνο, από το τι συλλογιζόμαστε. Τι συλλογιζόμασταν τις τελευταίες μέρες, τελευταίες ώρες. Μόνο από αυτό, μόνο από αυτό. Και στη συνέχεια από τα έργα μας, από τις πράξεις μας, και το συμπέρασμα, το σημαντικότερο, και από τη συμμαρτυρία του Χριστού στη ζωή μας. Αλλά θα επιμείνω ότι το εύκολο είναι από αυτά που συλλογιζόμαστε να καταλάβεις, από αυτά που συλλογίζεσαι να καταλάβεις, και από αυτά που συλλογίζομαι να καταλάβω. Εκεί όταν πέφτω το βράδυ να κοιμηθώ, τι σκέφτομαι. Όταν σηκώνομαι και ξεκινάω την ημέρα μου, τι σκέφτομαι. Μην αφήσουμε, σας παρακαλώ αδερφοί μου, το λάθος αυτό να κυριαρχήσει στη ζωή μας. Είναι καταστροφικό, οδηγεί στην απώλεια. Μην το αφήσουμε. Θα ακούμε τη φωνή του Χριστού, θα την αναγνωρίζουμε, θα τον ακολουθούμε και θα του μοιάζουμε. Μιμητές του Χριστού στο χαρακτήρα του, στην προβατική του ιδιότητα, στην καλοσύνη του, στη συγχωρητικότητά του, στην αγάπη του, στην υπομονή του, στην αγκαλιά του, στα λόγια του, στην προσευχή του, σε όλα. Έχουμε ένα πρότυπο που δεν μας αφήνει να κάνουμε λάθος. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός και ο Λόγος Του. Σας παρακαλώ να σηκωθούμε να ζητήσουμε από το Θεό να μην χαθεί ποτέ από τη ζωή μας αυτή η ιδιότητα του προβάτου. Γιατί αν χαθεί, οδηγούμεθα στην απώλεια. Αν τη διατηρούμε ζωντανή την ιδιότητα του προβάτου, τότε ανήκουμε στο Χριστό. Κανείς δεν μπορεί να μας πάρει από τα χέρια του. Κανείς δεν μπορεί να μας πάρει από τα χέρια του Θεού. Κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει ουδενός αγαθού. Αμήν. Ας προσευχηθούμε, σας παρακαλώ, μέσα από την καρδιά μας.
με όλη την ψυχή μας. Και ο αδερφός μας ο Γιώργος ο Κλουβάτος να ζητήσει να βρούμε χάρη από το Θεό, να είμαστε πάντοτε πρόβατα της βοσκής του Κυρίου, από τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.